Έχουμε τη χαρά να έχω μαζί μα τον Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τον κύριο Δημήτρη Παπαστερκίου. Καλημέρα, κύριε Σπίτρη. Καλή σα μέρα. Καλώ ήρθατε, Υπουργέ μου. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλώ Εμεί τον ξέραμε. Αυτοδιοικητικό. Ε, τον το ξέραμε ω αυτοδιοικητικό, τον ξέραμε ω πρόεδρο τη ΚΕΔ και εκεί, αυτό, η Κεντρική ε, ε, Ένωση. Ε, ήταν ωραία ιστορία η αυτοδιοίκηση, έχασα τι εκλογέ. Έχασεις Μετά σε... από τόσα έχασα ενώ δεν συμμετείχα σε... Τον Ταβαντούρη. Τον Ταβαντούρη, yeah. το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το ομολόγο. Καλημέρα, Εδώ, γύρω... καλημέρα Εδώ, κύριε το... Ριζούλη, καλημέρα κύριε Μόσχομα, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα σχόλιο κύριε Υπουργέ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς το είδατε. Το εκλογικό αποτέλεσμα νομίζω πω ήταν θετικό στις περιφέρειες σε σχέση με την πολιτική, γιατί οι περιφέρειες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εθνική στρατηγική και πολιτική. Έχουν μείνει εξ περιφέρειες μέσα σε αυτές, είναι και η δική μου στη Θεσσαλία που έχουμε δεύτερο γύρο και όχι εύκολο Δεύτερο γύρο, θα πρέπει να καθίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε τελικά τι μπορούσε να κάνει μια περιφέρεια σε μια τέτοια απίστευτη νεροποντή. Ήμουν εκεί και, και την έζησα. Αλλά την επόμενη και μέρα. Δεν να τα, τα πούμε. Ναι. Και λοιπόν, την επόμενη μέρα, παρόλα αυτά πρέπει. Δεν ήσασταν αυτοδιοικητικό. Υπό αυτή την έννοια, καλύτερα που δεν είσαστε αυτοδιοικητικό. Δεν μπορεί ποτέ σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση είσαι να, να λε δηλαδή... πω δεν θέλω να είμαι εκεί και να βοηθήσω ίσα ίσα. Ακόμη και με την αποθέση του Υπουργού από την ώρα που βρέθηκα εκεί, γιατί εκεί ζει η οικογένειά μου και έφυγα το βράδυ τη Τετάρτη, 6 Σεπτέμβρη, λε πώ μπορώ να κάνω περισσότερα. Αλλά κακά τα ψέματα θα πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα ποιοι άνθρωποι θα καταφέρουν, θα μπορέσουν να φέρουν σε πέρα σε αυτό το έργο. Τώρα, ω αυτοδιοικητικό, εσεί που το, το ξέρετε το αντικείμενο, θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα εκεί. Να σα πω κάτι. Δεν νομίζω, είμαι βέβαιο, πω υπήρχε ένα έργο το οποίο δεν έγινε και έγινε όλο αυτό ο χαμός. Θα μπορούσαν πιθανώ στη σφαίρα του τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε και άλλα φράγματα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νερά στα βουνά. Αλλά να σα πω λίγο δύο μεγέθη ότι στη Θεσσαλία πέσαν περίπου 7 με 8 δισεκατομμύρια κυβικά νερού και η λίμνη πλαστήρα κρατάει 400 εκατομμύρια κυβικά νερού. Και βέβαια ήταν και σχεδόν γεμάτη, άρα συγκράτησε κάποια λίγα νερά. Συνεπώ, πριν θέλει μια άλλη προσέγγιση, θα μπορούσαν πιθανώ με κάποια έργα που θα πρέπει να γίνουν. Και είναι δείγμα, αν θέλετε, τη κακοδαιμονία του ελληνικού δημοσίου το φράγμα τη Μεσοχώρα. Δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτή την εορποντή, γιατί αφορά την ηλεκάνη απορροή ε, του Αχελό. Αλλά είναι ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ και 20 χρόνια και παραμένει. Πάντω σε μένα μου λένε, α, να, ορίστε τώρα από ροπαπαστρίκιου. Τον βραβεύσατε, τον θεοποιήσατε, ο τρομερό, ο φοβερό που είχε λεωφορεία χωρί οδηγού, που είχε διαστημόπλια, που είχε φωτισμού, που είχε τώρα που είχε τ' άλλο. Και μπράβο και συγχαρητή, τον κάνει και υπουργό και ήρθε μια νεροποντή και δεν είχε κάνει, α πούμε, βασικά πράγματα μέσα στα τρίκαλα. Παρά έκανε φρουρού αρώματα. Έτσι Δεν το ακούσει αυτό. Το έχω ακούσει. Και η απάντηση είναι η εξή. Yeah. Okay. Μετά τον Ιάννο καθαρίστηκαν και ρέματα και ποτάμια. Γι' αυτό και μετά την απίστευτη την Ιανοπονδία πέσαν 500 χιλιοστά νερού ε, στην Θεσσαλία. Ε, δηλαδή 500 κυβικά στο στρέμα. Μετά από μερικέ ώρε οι πολύ γνωστέ τα νερά φύγανε. Δεν μπορεί αυτό με κανένα έργο, με κανένα έργο ψηφιακό ή άλλο, να φτιάξει υποδομέ οι οποίε μπορούν να πάρουν αυτό το νερό. Ναι, Ξέρετε, αλλά, ένα κτίριο το κάνουμε για Είναι καινούργια έργα τα οποία Στράφηκαν. Είδαμε Έργα γέφυρες, του Ιανού, όχι. Είδαμε, είδαμε γέφυρε. Μιλάω συνολικά για τη Θεσσαλία, έτσι. Mm. Είδαμε γέφυρε οι οποίε είχαν εγκαινιαστεί πριν από δύο χρόνια να, στο Βόλο. Είχαμε τέτοια, τέτοια περίπτωση να διαλύονται. Ε, και μάλιστα έργα τα οποία είχαν διαφημιστεί, είχαν γίνει εγκαίνια εντυπωσιακά, με πολιτικού, με κορδέλε. θα σας πω το όμω, ότι έργα του. Δηλαδή Ιαννού... είναι και τα θέματα που καθυστέρησαν, είναι και τα, τα έργα τα οποία δεν έγιναν σωστά. Εχθέ το άκουγα πάντω ότι δεν πω, λιγάκι... ήταν αυτό, λέει τώρα. Να πάω πίσω σε αυτό, ναι. κύριε ναι. Κυμπουράκη. Τα έργα ναι. του Ιαννού στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα όχι απλά έμειναν, αλλά λένε και αυτά τα οποία πούμε, την Καρδίτσα την έσωσαν. Δηλαδή η Καρδίτσα δεν πλημμύρισε, παρότι έπεσε πολύ περισσότερο νερό από τον Ιανου, γιατί αυτά τα αναχώματα κράτησαν. Όπω κράτησαν και αντίστοιχα έργα στα Τρίκαλα. Να σκεφτούμε λιγάκι μόνο την ποσότητα του νερού. Ναι, αλλά έπαιξε. δεν πλημμύρισαν οι πόλει, πλημμύρισαν όλα τα χωριά όμω. Το νερό αυτό κάπου θα σκάσει. Δεν μπορεί αυτό το νερό να διοχετευτεί. Να σα πω κάτι όταν φτιάχνουμε μια πολυκατοικία. Είμαι ηλεκτρολόγο μηχανικό, όχι πολιτικό μηχανικό. Αλλά κάνει μια πολυκατοικία για 18 ρίχτερα, αν σου κάνει 9 θα έχει προβλήματα. Τα έργα αυτά έχουν γίνει με κάποιε παραδοχέ. Και αυτέ οι παραδοχέ είναι παραδοχέ του Ιαννού. Όταν σου ρίχνει τρει φορέ τον Ιαννού, εκ των πραγμάτων κάπου θα σκάσουν αυτά τα έργα. Ναι, αλλά εδώ είδαμε του χάρτε, κύριε Υπουργέ, που δείχναν ότι υπήρχαν προειδοποίησει ότι αυτέ ακριβώ οι περιοχέ που πλημμύρισαν θα πλημμυρίσουν και παρόλα αυτά τα έργα δεν προχώρησαν γρήγορα. Οι χάρτε επιβεβαιώθηκαν πλήρω. Συμφωνώ απόλυτα. Το νερό λοιπόν από τη Θεσσαλία πού θα βγει, θα βγει από τα τέμπη στο Αιγαίο. Τα τέμπη είναι συγκεκριμένα, βγαίνουν συγκεκριμένη διατομή. Επίση υπάρχει μια στένωση πριν τη Λάρισα. Είναι αυτή η στένωση που προστάτευσε στην ουσία τη Λάρισα και έχει τα προβλήματα μόνο στην περιοχή του Αιγαίου Θωμάκη, στι υπόλοιπε περιοχέ βόρεια τη πόλη. Ναι. Και βέβαια αυτή η φυσική στένωση που υπήρχε. Λοιπόν, πάτε, λοιπόν έκανε τη φαρκαδόνα. Λοιπόν. Πολιτικά λοιπόν. αυτό κόστησε η κυβέρνηση. Πολιτικά κόστησε στον Κώστα Αγοραστό, γιατί μέχρι πριν την πλημμύρα όλοι θεωρούσαμε τον σημερινό μας Περιφερειάρχη αδιαφισβήτο φαβορή για τις εκλογές. Θεωρώ πως πλέον πιο ψύχραμα και αφού οφείλουμε να σταθούμε εκεί και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να δώσουμε γρήγορα, που δίνονται πλέον γρήγορα αποζημιώσεις, περίπου 8 με 9 αποζημιώσεις ήδη δόθηκαν, θα πρέπει να σκεφτούμε τελικά ποιοι είναι ικανοί την επόμενη μέρα να φερθούν. Νομίζω πω η ομάδα του Κώστα του Υπουργέ, μου κάτι τώρα. γιατί εντάξει, η Θεσσαλία την έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ. Εσύ το έχει ένα υπουργείο στα χέρια σου. Mm -hmm. Έχει παραλάβει μία προϊστορία από τον Πιερακάκη, ο οποίο ε, έτρεχε, α πούμε, πολύ. Τον βοήθησε και η ιστορία ότι ήταν. Ο... Τι θα κάνει, Δηλαδή, το για πες μας σκεφτεί τρία πράγματα. Που yeah. πριν. Το βοήθησε και το χάο που υπήρχε πριν τη Γραφειοκρατία. Το, ναι, το χάο που υπήρχε είναι το γεγονό ότι το εξαναγκάστηκε να κάνει πράγματα στην πανδημία μέσα που. Παιδιά, αν στην πανδημία. Ναι. αν δεν υπήρχε η πανδημία. Να κινηθεί γρήγορα το ναι. πράγμα. Θα είχαν μπλοκάρει τα μισά. Από το Συμβούλιο Επικρατεία, από το ένα δικαστήριο. Το... Εσύ πε ότι μένει στο Υπουργείο δύο χρόνια. Γιατί. Ε, ε, Ό, δεν, ε, δεν ξέρει. Τι θα έχει κάνει. Δηλαδή, τι θα περιμένω εγώ. <σταλίσεις> Καινούριο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα γίνουν ε, ναι, άμεσα γάμπες. και υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα τα δούμε σιγά-σιγά. Το σιγά-σιγά έχει να κάνει και τέτοια μεγάλα έργα. Το άμεσο είναι για το οποίο συζητούσαμε και πριν. Πώ μπορούμε πλέον να περάσουμε στην επόμενη μέρα ψηφιοποίηση. Μέχρι σήμερα η απίστευτη δουλειά που έγινε στο Υπουργείο από τον Κυριάκο Πιαργκάκη και ναι. την ομάδα του είχε να κάνει με το να ξεκινήσουμε από το μηδέν πραγματικά τη χώρα και μέσα στην πανδημία να μπορέσουμε να δουλέψουμε ω κράτο. Δεν θα υπήρχε και κράτο αν δεν υπήρχε αυτή η ψηφιοποίηση μέσα στην πανδημία. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε και με διάφορα ψηφιακά έγγραφα, PDF, οποιοδήποτε ψηφιακό έγγραφο μπορούμε κάνουμε τη δουλειά μα από το γραφείο μα. Η επόμενη μέρα είναι το νέο wallet. Η νέα εφαρμογή που στο κινητό μα λέει το εξή: Θέλει καμπουράκι να γράψει το παιδί σου στον παιδικό σταθμό. Δεν θέλω να μου στείλει κανένα χαρτί, τίποτα, ούτε με email. Δέχεσαι η τάδε, ο τάδε ας πούμε, οργανισμός ή η ΕΤΑ e προκειμένου που έχει την ευθύνη των βάτσων ή του παιδικού σταθμού να πάρει αυτό, αυτό και αυτό το χαρτί, το δικό σου για το παιδί σου. Συμφωνώ. Και τελειώνει εκεί η ιστορία. Τελείωσε. Τελείωσε, ακριβώ. Θέλει να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Δέχεσαι ή ήξερε εταιρεία να πάρει το δίπλωμα οδήγησή σου και ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο χαρτί χρειάζεται. Και αυτή θα έχει Δέχομαι. πρόσβαση. Θα έχει πρόσβαση με την άδειά σου. Με την άδειά σου. Αυτά Μαι. είναι τα μικρά. Πες μου κάτι τώρα. Παρακαλώ. Ε, και νου... τώρα ε, ε, πάει ο κόσμο εκτό από του μέρου να βγάλει καινούργιε ταυτότητε. Η καινούργια ταυτότητα είναι. Ω τώρα είχαν την ταυτότητα μου δίνανε μια άλλη ταυτότητα με άλλο νούμερο. Την ξανάχανα με άλλο νούμερο. Ε, λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό. Τρέλα. Απόλυτο. Δηλαδή δε, δε, να γελάτε. Τώρα, εμένα με το που θα βγάλω την καινούργια ταυτότητα, θα πρέπει να πάω στι τράπεζε όλε να αλλάξω όπου υπάρχει το αριθμό τη ταυτότητά μου. Να το αλλάξω μόνο μου, να του στείλω τη φωτοτυπία τη καινούργια και να με, ε, ή... Εδώ, λοιπόν, έχετε η μαγεία του προσωπικού αριθμού. Είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση. Γιατί θεωρώ μεταρρύθμιση. Μέχρι σήμερα αυτό γινόταν. Ναι. Όντω yeah. και με τι νέε ταυτότητε. Λοιπόν, έχει ένα αριθμό ο οποίο έχει νομοθετηθεί ω νούμερο. Είναι το αφημί μα συν τρία ψηφία. Και για ποιο λόγο δεν είναι μόνο το αφημί μα. Γιατί εγώ μπορώ να ξέρω το αφημί ενό ανθρώπου με τον οποίο συναλλάσσουμε και παίρνουν τιμολόγια αποδείξει. Βάζουμε και τρία ψηφία τα οποία δεν θα είναι ευρέω γνωστά, έτσι ώστε να είναι και λίγο προσωπικό αυτό ο αριθμό. Με αυτόν τον αριθμό πλέον, ο οποίο θα παραχθεί το Δεκέμβριο και θα μου πείτε γιατί το Δεκέμβριο δεν το κάνετε ρε δε μαζί με τι ταυτότητε. Διότι δηλαδή αυτό το πράγμα χρειαζόταν μια διαδικασία προσωπικά δεδομένα GDPR, αρχή προστασία okay. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, πε ότι εγώ έχω το, 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 άφημί μου. Συ... Τρία νούμερα. 666. Αυτό το νούμερο 6, θα, yeah. θα σε συνοδεύει. Λοιπόν. <laughs> θα, <σε συνοδεύει, laughs> θα σε συνοδεύει. Αυτά <laughs> τα, τα 666 ε, προφανώ θα τα κόψουμε. <laughs> ναι, ναι, εντάξει. Ε, με αυτό το νούμερο <laughs> το οποίο θα σε συνοδεύει πλέον για πάντα, <laughs> θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή στο δημόσιο. Ό,τι και αν αλλάξει ταυτότητα, διαβατήριο κλπ. Δεν σε νοιάζει καθόλου γιατί πλέον υπάρχουν κρατημένα και ξέρουμε ποιο είσαι. Άρα από εδώ και πέρα σταματάει αυτή η ταλαιπωρία και πώ θα αυτά. είναι καταγεγραμμένο. Πού θα είναι καταγεγραμμένο στην ταυτότητά μου. Στι ταυτότητε που θα βγουν από το Δεκέμβριο και μετά, γι' αυτό και εγώ είπα ότι θα βγάλω καινούργια ταυτότητα από το Δεκέμβριο και μετά για να είναι πάνω και προσωπικό Α... Θα είναι Άρα, όποιο βγάλει ταυτότητα μέχρι τον Δεκέμβρη θα, παίρνει, θα πρέπει να ανανεώσει ταυτότητα. Θα χρειαστεί ίσω να την επανεκτυπώσει, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Αρκεί να ξέρει τον προσωπικό του αριθμό, τον οποίο θα τον επιλέγει ο ίδιο. Θα ανοίξει η πλατφόρμα, δηλαδή θα μπούμε στον gov.gr και θα επιλέξουμε τον προσωπικό μα αριθμό. Και είναι ένα νούμερο το οποίο το ξέρουμε. <laughs> το οποίο <laughs> το ξέρουμε, το δηλώνουμε, το πληκτρολογεί ο υπάλληλο ή ο αρμόδιο, το βάζουμε στην πλατφόρμα. Και φόρου, ξέρει το, AMCAS, το φόρμα... σου ποιο είσαι, τι διαβατήριο έχει, αυτό το έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο. Κατρία, ξέρνη, <laughs> θα καταργήσει τίποτα τα αν το θέλετε προσωπικό, οπότε μπορούμε να Τώρα λέτε κάτι το οποίο α πούμε ακούγεται θελκτικό. Όμω προχθέ ψηφίσαμε. εγώ έτυχε αυτή τη φορά να πέσω σε ένα δικαστικό του πρόσωπο στο εκλογικό τμήμα που ήταν πάρα πολύ άνετο και δέχτηκε την ψηφιακή ταυτότητα. Ναι, ναι, υπήρχε ναι. ένα δεν έκαναν. Μιλάμε για την απλή διαδικασία τη ψήφου. Πριν από ένα μήνα, δύο, είχα πάει να επισκεφτώ ένα φίλο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στρατιωτικό και δεν μ' άφηνα να πω επειδή δεν είχαν ταυτότητα. Άγγελε, υπά... υπήρξαν άνθρωποι, άνθρωποι που δεν ψηφίσανε ναι, με λόγω τη ψηφιακή ταυτότητα. Του ξέρω, το ξέρω. Ναι. Ναι. Λέω όμω δύο απλά παραδείγματα ναι, ένα ναι, για ναι. τι ψήφου, για τι εκλογέ και ένα για το νοσοκομείο που μου εξήγησε ο άνθρωπο, κατέβασε τον αρμόδιο ασφαλεία του νοσοκομείου μου. Λέει, ναι, ξέρετε, εδώ είναι δημόσιο και δεν έχουμε πάρει ακόμα. Διαγύκλιο. Την εγκύκλιο. Την Για να για το κόβτ και ταυτότητα το ο είχε ψηφίσει με ψηφιακή στις ναι, με κάπου ψήφισαν την ψηφιακή, αλλά όχι όλοι. Εγώ στι προηγούμενε τον Βέβαια τον το είδα να δίνει και την άλλη. Δεν μου τη δέχτηκαν την ψηφιακή. Κάθε Λέβαια, αυτό. μέρα. έχουμε ναι, ναι, να κάνουμε με μικρέ τέτοιε εργασίε. Σε κάποια υπηρεσία πάλι ποτέ δημόσια. Δεν έχετε την ψηφιακή ταυτότητα για έναν ένα αριθμό διαδικασιών, αλλά όταν θε να μεταφέρει χρήματα, σου λένε θέλει την κλασική. Γιατί ρε παιδιά την κλασική, Γιατί δεν μα έχουν ενημερώσει, επικοινωνήσαμε okay. με τη διοίκηση, δόθηκε η κύκλο, τελείωσε και αυτό. Κάθε μέρα έχουμε να κάνουμε με τέτοια. Ή το άλλο φοβερό, για ποιο λόγο όταν πάμε να βγάλουμε διαβατήριο να δίνουμε φωτοτυπία τη ταυτότητά μα. Για ποιο λόγο να μην. Τραβάνε τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Yeah, αυτό αλλά... Λύθηκε. Γιατί, Κάθε... η Υπουργέ, έχει να... πάει, έχει ε, ε, παιδί να θέλει να του βγάλει ε, αφήμη καινούριο και να σου δώσουν κλειδάριθμο. Με το Ιγκάβ με τίποτα δεν το παίρνει. Και, και με την Αδέπα, πάντω ενώ όλα αυτοί, επειδή θα χρειαστεί να βγάλουμε νέε ναι, ταυτότητε στα παιδιά, Άρα και αφήμη. Ναι. Όλα αυτά θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα και θα γίνουν χωρί να χρειαστεί να κουραστεί να μετακινηθεί. Ναι. Ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και για τα φαινόμενα πολιτική προστασία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Το έλεγε νωρίτερα και ο κ. Καμπουράκη. Η τεχνολογία προφανώ δεν θα σταματήσει τη βροχή. Προφανώς. Ούτε θα διευρύνει τα δίκτυα ομβρίων και τα ποτάμια. Αυτέ οι νικήτε. Μπορεί όμω πρώτον να μα δώσει ε, έγκαιρη πρόγνωση ή διάγνωση ότι κάτι πάνε γίνει. Για τι φωτιέ, για παράδειγμα, μπορεί με συστήματα τα οποία πλέον έχουν αναπτυχθεί με λέιζερ να έχει ένα πολύ γρήγορο σήμα ότι πιθανώ εκεί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, να έχει πυρκαγιά. Ήδη δοκιμάζουμε τέτοια συστήματα προκειμένου την επόμενη περίοδο να τα έχουμε σε χρήση. Ή για τα ποτάμια. Να ξέρει ότι ανάλογα με το πού βρέχει, σε ποια λεκάνη απορροή, ποιού ποταμού, αν βρέχει και κατεβάζει πολύ νερό, πιθανώ θα πρέπει εγκαίρω να ειδοποιήσει. Στη Θεσσαλία και στον Δήμο μου δοκιμάσαμε τέτοια συστήματα. Λειτουργήσαν. Είχαμε 15-16 σταθμού. Παραπάνω από του μισού μα πήρε το ποτάμι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα που του χάσαμε. Αυτοί που έμειναν όμω μα έδωσαν έγκυρα σήμα για το πρόκειται να γίνει. Συνεπώ η τεχνολογία μπορεί να είναι εκεί. Και βέβαια η πλατφόρμα που ετοιμάζουμε μαζί με το Υπουργείο Ιστορικών για τα καθάριστα οικόπεδα. Άλλο ο Βραχνά, άλλο μεγάλο πνίγμα, Απρίλιο, δηλαδή... Μάιο. Α... Δηλαδή σήμερα ένα Δήμο για να ειδοποιήσει κάποιον ο οποίο έχει ένα οικόπεδο ακαθάριστο έπρεπε να του στείλει μια συστημένη επιστολή, να περιμένει να έχει διάστημα. Αν δεν το καθαρίσει ο ιδιοκτήτη να πάνε το καθαρίσει. Όλα αυτά πλέον 1η Μαου θα είναι ηλεκτρονικά. Θα πρέπει ο πολίτη να ξέρει πω το οικόπεδο του θα πρέπει να είναι καθαρό. Θα λάβει και ένα μήνυμα στη θηρίδα του και ένα SMS να το καθαρίσει και αν δεν το κάνει θα επιβάλλει αυτόματα και ο Δήμο το πρόστιμο. Μια πλατφόρμα με την οποία την όλη αυτή υλοποιούμε μαζί με το Υπουργείο Ιστορικών. Ωραία. Πλατφόρμα για τα καθάριστα οικόπεδα. Και θα πάει Συνολή σε όλη την Ελλάδα αυτό. αυτό. Θα πάει εννοείται. Σε όλου του Δήμου. Είναι μια οριζόντια πλατφόρμα. Άντε να το δούμε κι αυτό. Η με. τεχνολογία λοιπόν μπορεί να δώσει λύσει στο μέτρο του εφικτού, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Να την βάλουμε στο το έχετε αυτό το Μάιο δηλαδή. Είναι, είναι... Πράσιμο. Πρώτη Μάιο ξεκινά την περίοδο. Θα γίνεται έτσι. Να γίνεται έτσι. Μα Άρα έχει να. δουλειά δηλαδή το. Έχει αφήσει πρίκα με ο πυράκι, αλλά έχετε δουλειά ακόμα. Να Τεράστια πρίκα και πραγματικά δεν πλήττουμε ποτέ γιατί καινούργια έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί πλέον παίρνουν τον δρόμο του. Αλλά και καινούριε πρωτοβουλίε. Για παράδειγμα, όσοι πήγατε στην συνδέθηκαν, πιθανώ το είδατε. Το καλοκαίρι έγινε φασαρία με τι παραλίε. Γιατί το κίνημα τη Πετσέτα διεκδικούσε παραπάνω χώρο. Ναι. Αμέσω βρήκαμε λύση επειδή υπήρχαν ψηφιοποιημένα αυτά τα υλικά και σε μια πλατφόρμα που υπάρχει ήδη. Μπορούμε και βλέπουμε, θα την κάνουμε χρήση του χρόνου κανονικότατα. Ο πολίτης θα πάει στην παραλία του και θα βλέπει ηλεκτρονικά το πολύγωνο που νόμιμα έχει νοικιαστεί. Θα μπαίνει στην παραλία και θα βλέπει κανονικότατα. μέσα. Κανονικότατα. Και ηλεκτρονικά, βέβαια, το κράτο θα μπορεί πλέον μόνο του <laughs> με δορυφορικέ φωτογραφίε, yeah, like. οι οποίες... Ε, θα τα δείτε. Δεν γελάτε καθόλου Δεν γελώ, αλλά. Μακάρι να το δούμε. Οι έξυπνε πόλει πρέπει να φτιάξει τι είναι τώρα. Για ένα πρόγραμμα, λένε έξυπνε πόλει, τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψη για 17 Δήμου και από το ΕΣΠΑ για του υπόλοιπου 332. Ναι. Τι έξυπνα θα έχουν δηλαδή. Ο κάθε Δήμο ανάλογα με το τι έξυπνα τα ψάχνει. Α. Δηλαδή, μια πόλη που είναι μεγάλη και έχει θέμα κυκλοφοριακό μπορεί να πάρει ένα σύστημα στάθμευση. Μια μικρή πόλη που δεν το έχει ανάγκη θα πάρει αυτά που λέγαμε νωρίτερα πιθανώ μετρητέ για ποτάμια ή περιβαλλοντολογικού δείκτε. Ο κάθε Δήμο, λοιπόν, θα δει τι ανάγκε έχει και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα πρέπει να υλοποιήσει λύσει που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών του πιο εύκολη. Κοίταξε να δει τώρα. Ωραία, ωραία. Κοίταξε. Στην Κρήτη είχαν <σχ> δώσει. <σχ> δηλαδή, έλεγε για τι <της> παραλίε στα <σχ> δορυφορικά. <σχ> ε, Προκηρύξαν ένα διαγωνισμό για να Πά πάρει ένα στη μια παραλία κτλ. Ήρθε ένα άλλο από την Αθήνα, την πήρε την παραλία, διότι τα πήρε και το βράδυ του. Του ρίξανε με ένα καλάζικο στο ξενοδοχείο, εκεί που κοιμόταν, μια-δύο ρηπέ, τα παράτησε και έφυγε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να βρει. Λοιπόν, για τα καλά, δεν πρέπει να το πω γιατί. να σου πω <σφελίδι> κάτι. Ναι. Ε, είδαμε στη Ρόδο φέτο σε <σφελίδι> διαγωνισμό, γιατί για <σφελίδι> κάποιο περίεργο λόγο οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί. Στη Ρόδο, λοιπόν, πιθανώ είδατε μια πολύ εκλεκτωμένη εικόνα. Τα Με κάτι παιδιά με φαρδιά ναι, μεγάλα τα οποία πήγανε γιατί ενδιαφέρθηκαν εκεί για τον διαγωνισμό. Λοιπόν, ε, τελειώνει και αυτή η ιστορία. Οι διαγωνισμοί του ή άλλω των παραλίων του Δημοσίου γίνονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαγωνισμοί για τι παραλίε των, των, Δήμων. Να τελειώνουν αυτή την ιστορία. Προκειμένου... Ηλεκτρονικά και εκεί. Ηλεκτρονικά... Α, για να μην πηγαίνουν οι μπράβοι να δέρουν, παιδί μου. Δεν Έχει, μου Έχει ιδέα. Άμα τον πάρει διαγωνισμό, μετά δεν μπορούν να έρθουν. <laughs> μπορούν, ναι. επιλαμβάνονται <laughs> και 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 μετά. Μετά, μετά, μπορούμε. Τώρα, μια και το ναι. αναφέραμε ναι. τώρα, ήρθε η κουβέντα τώρα. Δεν το συνδέω, απλά λέω. Κάντε μα ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριο Μπέο στην προχθέ το βράδυ. Δεν υπάρχουν okay. δικαιολογίε. Παρότι με τον κύριο Μπέο είμαστε συνάδελφοι και έχουμε συνεργαστεί, είναι απολύτω κατακριτέα η δήλωσή του. Δεν χωράσει καμιά λογική. Δεν φοβάστε, μην τυχόν και κατακρίνοντα τον Μπέο, χάσει ο αγοραστό του ψήφου του. Ο αγοραστό θα συνεχίσει τον αγώνα του ναι. και θεωρώ πω πλέον όσο ο καιρό περνά, καταλαβαίνουμε πω δεν υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να διαφορετικά. Και επιμένω σε αυτό. Βλέπω εδώ πέρα και την το ποσοστό yeah. στην εκτύπωση που έχετε μπροστά ότι yeah. θα πρέπει να πούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι ικανοί να μας αντιπροσωπεύσουν πολιτικά. και να κυνηγήσουν Πολιτικά για τη Νέα Δημοκρατία Λεία. τι σημαίνει το γεγονός ότι έχει απέναντί της πολλά γαλάζια στελέχη σε κάποιε περιφέρειε, δηλαδή σε αυτέ που παίζονται τέλο πάντων. Θα δω τη φωτεινή πλευρά τη ζωή, η οποία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν κοντά στην αυτοδιοίκηση. Το να έχει πολλά στελέχη, ακόμα και αν αυτά έρχονται πολλέ φορέ αντιμέτωπα, δείχνει πω υπάρχει κόσμο ο οποίο αγαπά την αυτοδιοίκηση και ασχολείται. Πράγμα το οποίο Εντάξει, αυτό είναι πολύ αγαπησιάρικο που μα λέτε τώρα. <laughs> <laughs> η, πολιτική <laughs> δεν είναι. Η αγάπη και έτσι, έτσι είναι και Γιατί εδώ ζωή. έχουμε διαντάρτε τώρα βγάζουν τα μαχαίρια εναντίον των επισήμων υποψηφιότητων. Και είναι και ένα θέμα γιατί. Η εμφύλη είναι σκληρή. σκληρή. Ναι, πάντα. Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε. Και είναι και ένα θέμα γιατί δεν του πείσατε να μην κατέβουν τελικά. Να σα πω κάτι και ω άνθρωπο που προέρχομαι την αυτοδιοίκηση. Πολλέ φορέ είναι τέτοια η αγάπη και το ενδιαφέρον να ασχοληθεί. Αυτό τουλάχιστον για μένα και μιλάω με δικά μου έτσι, βιώματα. Μπορεί και πικρία Ούτε. να είναι. Μπορεί και η πικρία ναι, πιθανώ από αποτυχίε στο παρελθόν. Πόσα χρόνια ήσουν δήμαρχο στα Τρίκαλα. Ήμουν 9 χρόνια δήμαρχο και άλλο 8 χρόνια δημοτικό σύμβολο και αντιδήμαρχο σε κάποιε περιόδου. Ε, αυτοδιοίκηση, αυτοδιοίκηση. 17 χρόνια αυτοδιοίκηση. Εφαλτήριο αυτοδιοίκη. Αυτοδιοίκη. Έρωτας, η αυτοδιοίκηση. Πολλά. Αγάπη έρωτα Εφαλτήριο για την πολιτική. Αγάπη και έρωτα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάδελφε. Μην μου φύγει, θα θέλω κάτι.